Καλημέρα κύριε Σκιαφάκα, σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Διαβάζω σήμερα τον ριζοσπάστη και το βασικό άρθρο της εφημερίδας. Γιατί είναι σε εξέλιξη το παζάρι για S300 και Patriot, όπως γράφει η εφημερίδα? Πριν από λίγο ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση. Εσείς λέτε ότι υπάρχει? Υπάρχει και φαίνεται και από την πρώτη αντίδραση, κύριε Σκιαφάκα, της κυβέρνησης, ύστερα από το δημοσίευμα των Financial Times. Και δυστυχώς είναι μια, ας την πω εντός εισαγωγικών, αναμενόμενη εξέλιξη, ακριβώς γιατί αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη βαθιά επικίνδυνη για τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού μας, για τους εργαζόμενους, για τους βιοπαλαιστές, για την νεολαία, εμπλοκή της Ελλάδας στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο, στους πολέμους. Και επόμενα, παρά την κριτική, τη μονόπλευρη κριτική που κάνουν στην κυβέρνηση και που η ίδια η κυβέρνηση αρχικά τοποθετήθηκε και που τις κάνουν τα άλλα κόμματα, ότι διακινδυνεύει με αυτόν τον τρόπο η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, πράγμα που είναι αλήθεια, γιατί υπάρχει και τέτοια πλευρά, η ουσία είναι ότι πρέπει να είμαστε σε επαγρύπνηση και σε θέση μάχης απέναντι σε τέτοιες εξελίξεις. Ακριβώς γιατί η κυβέρνηση, αλλά δυστυχώς και η αξιωματική αντιπολίτευση και όλα τα κόμματα, προσκυνάνε την ιερή συμμαχία του ΝΑΤΟ, και από αυτή τη σκοπιά οι δεσμεύσεις της όλο το χρονικό διάστημα που θα ακολουθήσει θα μεγαλώνουν. Άρα όπως θα δοθούν αυτά τα συστήματα, λέτε, στους Ουκρανούς, χωρίς μάλιστα την αντικατάστασή τους, αυτό λέτε? Είναι πολύ πιθανό να δοθούν. Είναι πρόβλημα που δεν βγαίνει ανοιχτά η κυβέρνηση να αποκαλύψει, να πει, να τοποθετηθεί, να απολογηθεί στην τελική στο πώς προκύπτει τέτοιο δημοσίευμα. Είναι πρόβλημα αυτό από μόνο του. Άρα, βλέποντας την φυσιολογική για τις επιλογές αυτών των συμφερόντων, των επιχειρηματικών, πορεία των επιλογών της κυβέρνησης, αλλά και όλων των άλλων που επί της ουσίας είναι στρατευμένοι και με την ψήφο τους, αλλά και με την πρακτική τους την καθημερινή, σε αυτά τα συμφέροντα, σε αυτό το στρατόπεδο, πρέπει να είμαστε, να περιμένουμε τέτοιες και τέτοιες εξελίξεις. Εξάλλου, πριν λίγες μέρες, ούτε μία εβδομάδα δεν πέρασε, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε την ενίσχυση της στήριξής του στην Ουκρανία. Χθες που βγήκε μια έρευνα που πάλι είχε ο ριζοσπάστης, που πιθανά την έχετε υπόψη, αποκαλύπτει πόσο έχουν μεγαλώσει οι προϋπολογισμοί και τελικά η πραγματοποίηση των πολεμικών δαπανών σε ΗΠΑ. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν αδιάστατα στοιχεία, όχι του ΚΚΕ, του οργανισμού που έκανε τη σχετική έρευνα. Άρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μια κουβεντούλα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δυστυχώς δεν θέλει καμία επανάπαση παρά τις όποιες δηλώσεις της κυβέρνησης και προεκλογικά, έτσι. Θέλω να σταθούμε ξανά στο άρθρο του ριζοσπάστη. Έχει τη φράση του Πρωθυπουργού: η κυβέρνηση αγωνίζεται ώστε η Ελλάδα να γίνει Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα. Αλλά λέει η εφημερίδα, είναι Ευρώπη η χώρα μας στην αντεργατική νομοθεσία, στις εργασιακές σχέσεις, αλλά και στο μνημόνιο των μνημονίων, που ακούει στο όνομα Ταμείο Ανάκαμψης. Η κυβέρνηση το πενεύεται ότι βάσει αυτού του ταμείου έχουμε ανάπτυξη, έχουμε ανάκαμψη, έχουμε έργα, έχουμε τον Ε65. Γιατί μνημόνιο των μνημονίων το Ταμείο Ανάκαμψης? Γιατί συνοδεύεται από 600 φυλιές, 600 εφαρμοστικούς νόμους που τις κουβαλάει στην πλάτη του και θα τις κουβαλάει για τα επόμενα 50 χρόνια ο ελληνικός λαός. Και μάλιστα η προκλητική τοποθέτηση της κυβέρνησης ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει Ευρώπη σε όλα τα επίπεδα, προκλητική για μας, συνεπής για τα συμφέροντα που εξυπηρετεί αυτή η κυβέρνηση, όπως και όλοι οι άλλοι. Η τοποθέτηση αυτή ξεπερνάει κάθε όριο. Την ίδια στιγμή που ούτε οι ίδιοι βέβαια περιμένουν αυτό το θηριώδες υπερπλεώνασμα των 4 δις ευρώ, που βέβαια μεταφράζεται σε αύξηση της φορολογίας, σε ενίσχυση της ακρίβειας. Η ακρίβεια πώς προκύπτει? Προκύπτει εισαγόμενα που λέει η κυβέρνηση, ή προκύπτει από όλες τις οδηγίες, από όλη την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα πράσινα χαράτσια,
τους πράσινους φόρους, την ενεργειακή... Λέτε ότι τα χρήματα αυτά θα μπορούσε να ήταν λιγότερα και να είχαν μοιραστεί μέσω της μείωσης των τιμών στον κόσμο, δηλαδή ενδεχομένως με τον ΦΠΑ, με την μείωση των, του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής. Ένα παράδειγμα λέω εγώ. Αυτό λέτε? Έτσι είναι. Αυτό λέω. Και δεν είναι γενικά ότι δεν γίνονται έργα. Όλες οι κυβερνήσεις κάνουν έργα. Και ο Πρωθυπουργός της χώρας ήρθε χθες εδώ, προχθές, ναι, στο Μουζάκι εδώ στο νομό Καρδίτσας και εγκαινίασε έργο. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Το θέμα είναι ποιος πληρώνει για αυτό το έργο. Δεύτερο, στο Μουζάκι συγκεκριμένα που ήρθε χθες ο Πρωθυπουργός, το κέντρο υγείας Μουζακίου δεν λειτουργεί. Υπολειτουργεί. Το κέντρο υγείας Παλαμά είναι σε ακατάλληλο κτίριο μετά τις πλημμύρες. Αυτά τα έργα. Τα έργα που θα απαλύνουν τα λαϊκά προβλήματα. Που θα αντιστοιχούνται, λέμε εμείς, εκεί πρέπει να βάλουμε τον πύχη, με τις σύγχρονες ανάγκες μας. Ποιος θα τα κάνει? Και γι' αυτό και αν το θέλετε στη Θεσσαλία από τον περασμένο Σεπτέμβρη δεν έγινε ούτε μισό έργο υποδομής αντιπλημμυρικής προστασίας και γι' αυτό χρησιμοποίησαν το Σαββατοκύριακο υπερβολικά το 112, μπήκε σε ετοιμότητα ένα τμήμα του κρατικού μηχανισμού και σωστά απέναντι στην ενδεχόμενη πλημμύρα, αλλά μπήκε με τόσο θόρυβο σε ετοιμότητα γιατί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, 8 μήνες μετά, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα και δεν θα γίνει. Γιατί η κυβέρνηση είναι δεσμευμένη στη λογική κόστους ωφέλους, την υιοθετεί, την υλοποιεί, την πραγματοποιεί, όπως και οι προηγούμενες, για να μπορεί να παραλαμβάνει αυτή η κυβέρνηση. Και έτσι από αυτή τη σκοπιά, αυτού του είδους τα έργα, ή το παράδειγμα που λέτε εσείς, είναι έξω από το πλάνο τους. Δεν τους αφορά. Για τη μείωση, λέτε, του ΦΠΑ. Λέτε επίσης ότι η πράσινη μετάβαση, η στρατηγική αυτή της κυβέρνησης, βυθίζει το λαό στην ενεργειακή φτώχεια και απαξιώνει μεταξύ άλλων και τις παραγωγικές δυνάμεις. Δεν θα πρέπει να υπάρξει αυτή η μετάβαση, η πράσινη μετάβαση? Δηλαδή θα πρέπει να μείνουν τα πράγματα όσο έχουν? Ήδη μιλάμε για έναν πλανήτη ο οποίος είναι στο κόκκινο πια, και όχι μόνο για έναν πλανήτη αλλά και για μια Ευρώπη, για την Ελλάδα. Βλέπετε τι γίνεται, ζούμε σαν το σκηνικό είναι απόκοσμο που ζούμε τις τελευταίες ημέρες. Έτσι είναι όπως τα λέτε, αλλά εσείς τα λέτε από τη σκοπιά του πόσο ο κόσμος θα ωφελείται, καταλαβαίνω, από την προστασία του περιβάλλοντος, από το να παίρνονται μέτρα, προφανώς, να χαράζονται πολιτικές. Χωρίς κόσμο δεν υπάρχει καμία πολιτική. Ακριβώς. Γι' αυτό και λέμε και εμείς ότι ο εργαζόμενος πρέπει να μπει στο κέντρο της προσοχής, δεν μπορεί να μπει με αυτές τις κυβερνήσεις, δεν μπορεί να μπει με αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει αυτός να βάλει ο ίδιος ο εργαζόμενος, ο νέος άνθρωπος, ο συνταξιούχος, στο κέντρο της προσοχής του, τη ζωή του, τις ανάγκες του. Η πράσινη μετάβαση είναι η μεγάλη ομπρέλα, η μεγάλη μπίζνα γύρω από την οποία μπλέκονται δεκάδες επιχειρηματικά συμφέροντα, δεκάδων τύπου. Μεγάλη μπίζνα είπατε, άκουσα καλά. Βεβαίως. Και άμεσα δεμένη και με το ζήτημα του πολέμου. Άμεσα δεμένη εδώ στην περιοχή της Θεσσαλίας και με το ζήτημα των πλημμυρών, των υποδομών. Για παράδειγμα, τα 140.000 στρέμματα, χωράφια που ακόμα βρίσκονται κάτω από το νερό σε συγκεκριμένες περιοχές της Θεσσαλίας. Η προοπτική, και εδώ έρχεται και η νέα ΚΑΠ, που έρχεται να κλειδώσει με πιο αποφασιστικό τρόπο αντιδραστικές κατευθύνσεις της προηγούμενης ΚΑΠ. Είδαμε τα τρακτέρ να φτάνουν μέχρι τις Βρυξέλλες, μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έτσι. Και την ίδια ώρα, μια και το λέτε, το κράτος δικαίου που ευαγγελίζονται όλοι ότι πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα και στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το κράτος δικαίου χθες καταδίκασε σε δικαστήριο που έγινε στην Καρδίτσα πρωτόδικο τους αγρότες για τον αγώνα τους του 2020. Άρα από αυτή τη σκοπιά κάθετη έχει σημασία να το σκεφτόμαστε ποιος ωφελείται και ποιος χάνει. Υπάρχει οριμότητα, σήμερα υπάρχει πείρα και μπορούμε να κάνουμε λογαριασμό, να κάνουμε ταμείο. Βεβαίως το περιβάλλον πρέπει να αποτελεί αντικείμενο προστασίας, προτεραιότητα για τις πολιτικές. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την πολιτική ορυπαίνων πληρώνει, όλο το άλλο, και τίποτα να μην είχε γίνει από όλα τα άλλα, όλο το άλλο είναι υποκριτικό. Η κλιματική κρίση και η κλιματική αλλαγή ως φαινόμενο που αφορά αντικείμενο, είναι αντικείμενο μελέτης πολλών επιστημονικών κλάδων,
αν δεν τη δούμε από τη σκοπιά του πόσο ο άνθρωπος στην επίδρασή του στο περιβάλλον θα διαχειριστεί αυτό το φαινόμενο με γνώμονα και την προστασία του περιβάλλοντος και τελικά της ζωής του, θα αφήσουμε το έδαφος να την αξιοποιούν μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει σήμερα. Γιατί η ουσία ποια είναι? Ότι κάτω στην οικονομία, στην καπιταλιστική οικονομία, στην εκμεταλλευτική οικονομία, σε αυτή την οικονομία των 4 δισεκατομμύριων υπερπλεώνασμα και της υπέραγκης φορολογίας για όλους τους λαούς της Ευρώπης, βεβαίως και για τον ελληνικό, σε αυτή την οικονομία υπάρχει θέμα. Η έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδας πριν λίγες μέρες που δημοσιοποιήθηκε και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, mm-hmm. που δεν έχουν ανάγκη από πολιτική προπαγάνδα, ήταν σαφέστατη, ακριβέστατη. Και οι χώροι, οι δημοσιονομικοί μικραίνουν και οι όποιες δυνατότητες για ψίχουλα πάσχα, λέει η κυβέρνηση, μικραίνουν. Το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χατζηδάκης. Λοιπόν, και αυτό γιατί νέα οικονομική κρίση είναι πρώτων πυλών. Ναι. Λοιπόν, κυρία Γαβαλά, να μείνουμε σε αυτά. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες να τα ξαναπούμε. Θερμά σας ευχαριστώ για τη συνέντευξη και, και τα σχόλιά σας. Μόνο αν μου επιτρέψετε να πω μισή κουβέντα, και εγώ ευχαριστώ. Παρακαλώ. Η ψήφος στο ΚΚΕ, γιατί όλα αυτά που συζητάμε κι εμείς σε αυτό το χρόνο προβληματίζουν βαθιά τον κόσμο και δημιουργούν μεγάλη ανασφάλεια, δημιουργούν και αγωνιστική επαγρύπνηση. Η ψήφος του ΚΚΕ είναι η μόνη ψήφος που είναι ψήφος μάχης, καταδίκης του τι συμβαίνει και ψήφος που μπορεί να ανοίξει δρόμο και για την πορεία αποδέσμευσης του ελληνικού λαού, δρόμο για αγωνιστική διεκδίκηση απέναντι σε αυτά που είναι μπροστά. Κυρία Γαβαλά, πολύ ευχαριστώ για τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.